Καλημέρα! Καλώς ορίσατε στο σημερινό μας βλογκάκι. Είναι vlog, παύλα what I eat in a day. Θα φάω εγώ. Εσύ θα φας αυτά που θα φάω εγώ, άμα θέλεις, αλλιώς σου φτιάξω κάτι άλλο. Καλημέρα, δεν σας είπα. Εννοείται ξεκινάει η μέρα με μια καφεδάρα. Έκαστος στο είδος του, ο Μάιλο. Στις μπάλες. Στις μπάλες, η Μαριάννα στο λούγκο και ο Μπάμπης στο φίλο του Εσπρέσο. Λοιπόν, κάτι που δεν έχω πει στα παιδιά ακόμα είναι. Τι είναι, για πες μου, αγάπη. Ότι έχω ξεκινήσει σοβαρή διατροφή από τη Δευτέρα που μας πέρασε. Όχι χθες που το βλέπετε εσείς. Την προηγούμενη Δευτέρα, τον προηγούμενο μήνα δηλαδή. Καλά πάει αυτό μέχρι στιγμή. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι ο Μπάμπης πρέπει να με υπομείνει σε όλα αυτά και ο Μπάμπης πρέπει να τρώει αυτά που τρώω. Σε ένα βαθμό, όχι. Σε ένα βαθμό, ναι. Κάνω κάτι παρατυπίες εγώ. Οπότε ναι, σας καλωσορίζω στο σημερινό μας vlog. Άμα δεν έχετε κάνει subscribe, consider subscribing για να μπείτε στην παρέα μας και να γίνετε κουμπάρες και κουμπάρι μας. Η διατροφή λοιπόν που ακολουθώ μου την έχει δώσει. Στα νεύρα. Όχι. Μου την είχε δώσει παλιότερα διατροφολόγος όταν ήθελα να χτίσω μυϊκή μάζα και να χάσω λίπος, οπότε σε αυτή τη φάση βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Όχι επειδή υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή κάποιος μου το είπε και τα λοιπά, παιδί, εγώ θέλω να το κάνω για πάρτι μου για να νιώσω καλύτερα. Ούτε επειδή έχετε το καλοκαίρι, believe me, χαίστηκα για το καλοκαίρι, αλλά έτσι θέλω να κάνω κάτι καλό για μένα. Η διατροφή λοιπόν αυτή λέει ότι κάθε μέρα πρέπει να τρως 4 γευματάκια. Τα κλασικά, να έχει αρκετή πρωτεΐνη το γευματάκι σου, όση πρωτεΐνη δηλαδή πρέπει να πάρει ο οργανισμός σου. Λαλαλαλαλαλα. Οπότε, εγώ επειδή έχω ξανακάνει αυτή τη διατροφή, σκέφτηκα να σας δείξω ορισμένες εναλλακτικές στα κλασικά διατροφικά γεύματα που σου λένε κοτόπουλο με ρύζι, στήθος κοτόπουλο με σαλάτα. Λέω λοιπόν να σας κάνω έτσι μια διαφορετική προσέγγιση της όλης φάσης της διατροφής υψηλής σε πρωτεΐνη. Οπότε, αυτό θα κάνουμε σήμερα και θα ξεκινήσουμε το πρωινό μας. Πρωινό λοιπόν. Για πρωινό, σήμερα κάθε μέρα είναι κάτι διαφορετικό. Ή θα φάω βρώμη με κανέλα και δαμάσκηνα, ας πούμε. Σήμερα έλεγα, μια και είναι Κυριακή και να φτιάξω και τον Μπάμπη, μια ερώτητη ομελετίτσα πρωτεϊνική. Ποιος πάτησε τη γάτα. Αγάπη μου, καλά είναι η μαγιά. Στην ομελέτα λοιπόν θα βάλω 1, 2, 3, 4 αυγά μαζί με αυτό εδώ. Αυτό εδώ πέρα τι είναι? Είναι μόνο ασπράδι αυγών, το οποίο σημαίνει full πρωτεΐνη. Γενικώς το πιο πρωτεϊνούχο πράγμα ever στο αυγό είναι το ασπράδι. Εννοείται ότι θέλουμε και τον κρόκο γιατί έχει τα κατάλληλα λιπαρά κουλουπού. Αλλά άμα θέλεις έτσι λίγο παραπάνω πρωτεΐνη στο γεύμα σου, παίρνεις αυτό, είναι έτοιμο ασπράδι αυγών και δεν κάθεσαι να διαχωρίζεις, δεν κάθεσαι να κάνεις τίποτα. Βάζω 4 γιατί η ομελέτα αυτή θα είναι και για τους δυο μας. Θα την διαιρέσω δια του 2 δηλαδή μετά. Από πάνω θα βάλω λίγο Ντιρόλο Cottage. Από πάνω τώρα, από δίπλα πες, ορίστε. Και ορίστε το πρωινό μας, ομελέτα, λαχανικό αγγουρό ντομάτες, το cottage μας και είναι τέλειο. Θα προσθέσω και έξτρα πιπεράκι από πάνω. Θέλεις πιπεράκι έξτρα? Βάλε. Έτοιμο το πρωινό, morning. Είναι πολύ χορταστικό σε σχέση με αυτά που τρώμε συνήθως. Πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Η ημέρα Κυριακή, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια μέρα που προσπαθούμε να μαζέψουμε το χαμό που έχει καταλήξει το σπίτι από όλη την εβδομάδα που τρέχεις και καταλήγεις 1-2 η ώρα το βράδυ να μπορείς να καθίσεις κάπου και την ώρα εκείνη προφανώς δεν έχεις καθόλου όρεξη να μαζέψεις και να σκουπίσεις και να καθαρίσεις και να πλύνεις το οτιδήποτε. Οπότε σχεδόν κάθε Κυριακή είναι η Κυριακή που κάνουμε το σημάζεμα του σπιτιού, κάνουμε το σκούπισμα, κάνουμε το σφουγγάρισμα, έχουμε να σφουγγάρισουμε βέβαια κάτι μήνες, αλλάζουμε τα σεντόνια εδώ, βάζουμε τα πλυντήριά μας back to back γιατί όλη την εβδομάδα δεν βάζουμε. Κάπως έτσι είναι οι Κυριακές λοιπόν γεμάτες, όλη η Κυριακή πρωί. Οπότε, it's time for the bed, επιτέλους. Ειδικά τώρα που έχουμε και 2 ζωάκια πλέον και το ένα μάλιστα η μάγια δηλαδή η γατούλα μας ανεβαίνει προφανώς πάνω στο κρεβάτι και πάνω στα παπλώματα, στα στρώματα, κουλουπού. Θέλουμε οπωσδήποτε αλλαγή, τουλάχιστον εβδομαδιαία. Θέλω να πάρω ένα σπρέι, το οποίο σπρέι είναι, πώς λέγεται μου, για τα λίνεν άρωμα, δηλαδή είναι άρωμα ειδικό για τα αποπλώματά σου, για το στρώμα σου,
για τα σεντόνια σου και το αρωματίζει λίγο πριν πέσει για ύπνο ή όταν αλλάζει το κρεβάτι σου και μυρίζει τέλεια. Θέλω να πάρω τέτοιο άρωμα. Αν έχετε και αν έχετε κάποια συγκεκριμένη εταιρεία και άρωμα να προτείνετε, γράψτε το από κάτω στα σχόλια. Γιατί είμαι σε αναζήτηση. Τάντα! Έτοιμη κρεβατοκάμαρα! Λοιπόν, αυτή εδώ η παπλωματοθήκη μου την έκανε δώρο η κολλητή μου. Είναι από την Κέντια. Αρχικά ταιριάζει απόλυτα με αυτό που φοράω. Πρώτον. Και δεύτερον, ταιριάζει απόλυτα οι μαξιλαροθήκες με αυτό εδώ πέρα πίσω πάνω που έχουμε. Δεν είναι τέλειο! Και τώρα ξέρετε το vibe που θα ξαπλώσω και θα κάνω και το μπάνιο μου. Θα είναι αυτό το feeling, το συνέστημα που νιώθεις ότι κοιμάσαι πάνω σε πέπουλα, πούπουλα, πέπουλα, πέπουλα, κουμπάρα. Έτσι αυτό το πράγμα θα νιώσουμε. Κάποιες ώρες μετά, αφού έχουμε καθαρίσει σχεδόν το μισό σπίτι και έχουμε κάνει και το μπαλκόνι. Πού είσαι, Μάιλο? Έλα να πεις γεια στα παιδιά. Θυμάστε που είχαμε κάνει το project μπαλκονιού, που είχαμε φτιάξει το μπαλκόνι, έτσι εδώ πέρα, ωραίο aesthetic, μπόχο κτλ. Το ξαναδιοργανώσαμε τώρα που ξεκινάει ουσιαστικά ο κουλός ο καιρός, γιατί τόσο καιρό βροχές, καταιγίδες, τα είχαμε κρύψει τα μαξιλάρια κουλουπού κουλουπού. Τα ξαναβάλαμε λοιπόν. Άμα δεν έχετε καταλάβει ποιο βίντεο μιλάω, ψάξτε το makeover μπαλκονιού, σας τα δείξαμε όλα εκεί. Πού είσαι, έλα, έλα, έλα. Ο Μάιλο, όταν είχαμε αυτό το μπαλκόνι, δεν υπήρχε καν. Τουλάχιστον εδώ δεν είναι. Και το καλοκαίρι που τον φέραμε του άρεσε πάρα πολύ. Αλλά μετά δυστυχώς έπρεπε να μπει μέσα, γιατί είχε βροχές. Ξετρελαίνεται, σας λέω για αυτό το παιδί, το καναπεδάκι. Τρελαίνεται απλά. Πού είσαι, Μάιλο. Πού είσαι, αγόρι μου. Πάμε λοιπόν τώρα να μαγειρέψουμε κανένα μεσημεριανό. Γιατί εγώ έχω πεινάσει ήδη. Όπα, σκοτεινιάσαμε απότομα. Τι έγινε, παιδιά. Α, μπράβο, καλύτερα τώρα. Λοιπόν, έλεγα ότι εγώ έχω πεινάσει ήδη. Δεν ξέρω για. Αγάπη μου, εσέι, πεινάς ήδη. Πεινάς πολύ. Λοιπόν, θα φτιάξουμε κάτι με κοτοπουλήθρα. Κάτι με βυζί κοτόπουλο, στήθος κοτόπουλο. Είχα βγάλει από χθες να ξεπαγώσει αυτό εδώ. Είναι νοπό κοτόπουλο στήθος φιλέτο. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα ακριβώς πώς θα το κάνουμε και με τι. Αλλά έχω μπόλικες έτσι επιλογούλες. Πρώτο step λοιπόν, να κόψουμε το στήθος κοτόπουλο. Εμείς θα κάνουμε και τα τρία. Θα τα κόψω λοιπόν τώρα σε μικρά κομματάκια. Δεν θα το ψήσω έτσι ολόκληρο, ούτε θα το τηγανίσω. Θα το κάνουμε μαζί στο air fryer. Παιδιά, το air fryer μου έχει σώσει τα χέρια. Είναι ό,τι καλύτερο αγοράσαμε και χωρίς να κάνουμε διατροφή. Συνήθως air fryer έχουν όσοι θέλουν και να προσέχουν διατροφή τους. Όσοι. Μάιλο μου, κάτω αγόρι μου. Κάτω βρε μπακλαβά. Όσοι θέλουν γενικώς να μαγειρεύουμε λιγότερο λάδι, κουλουπού κουλουπού. Εμείς παιδιά το πήραμε για να κάνουμε τηγανιτές πατάτες πιο γρήγορα. Βρει, άστο το κοτόπουλο! Οπότε, κόβω λοιπόν έλεγα σε μικρά κομματάκια το φιλέτο για να το ψήσει έτσι ωραία και ομοιόμορφα στο air fryer. Ψάχνω επίσης και καμιά συνταγή παρόμοια με γαλοπούλα για να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε και καμιά γαλοπουλίτσα. Και θα βάλουμε όλα τα κομμένα κομματάκια εκεί για να το μαρινάρουμε μετά το κοτόπουλο. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το air fryer μας. Εγώ θα το βάλω να προθερμαίνεται στους 180 περίπου. Στο μεταξύ, στα κομματάκια που έχω κάνει το κοτόπουλο θα βάλουμε αλάτι, πιπέρι, θα βάλω μπόλικο πιπέρι γιατί μου αρέσουν πολύ οι πιπεράτα. Θα προσθέσω και έστραγγον, το οποίο με τρελαίνει, είναι ό,τι καλύτερο παιδιά στο κοτόπουλο το έστραγγον. Άμα δεν έχετε δοκιμάσει και το φοβάστε, δοκιμάστε το ρε φίλε, θα εκπλαγείτε με τη γεύση, ειλικρινά θα εκπλαγείτε και από αυτό βάζω μπόλικο. Και αρχινάμε το ανακάτεμα που λέει και η μανουλίτσα μου. Το air fryer δεν χρειάζεται πάρα πολύ λάδι και ό,τι λάδι έξτρα του έχεις βάλει θα στο κατεβάσει ουσιαστικά κάτω. Αφού έχει γίνει η προθέρμανση λοιπόν, θα βάλουμε μέσα το κοτόπουλο. Εγώ το βάζω σε δύο δόσεις γιατί έχουμε φτιάξει μπόλικο, εντάξει τώρα. Το ξανατοποθέτησα μέσα στο air fryer και απλά έχω το νου μου κάθε 5 λεπτά να το κουνάω για να μην κολλήσει, ξέρεις τώρα. Κάπως έτσι είναι το ψήσιμό μας και θα τα βάλω όλα εδώ για αρχή και πάμε για την επόμενη. Συνοδευτικό πιάτο για το κοτόπουλο θα φτιάξω κουσκούς. Μια χαρά παιδιά, εγώ τώρα ανακάλυψα ότι το κουσκούς δεν έχει σχεδόν καθόλου λιπαρά. Έχει πάρα πολύ καλούς υδάτρακες και πάρα πολύ καλή πρωτεΐνη. Ο τρόπος για να φτιάξεις το κουσκούς είναι ειλικρινά πάναπλος. Απλά βάζεις σε γραμμάρια το κουσκούς που θέλεις και ακριβώς σε διαγραμμάρια σε ζεστό νερό που θέλεις και περιμένεις για 10 λεπτά και έχεις τελειώσει. Οπότε εγώ θα βάλω 50 γραμμάρια περίπου για τον καθένα και βάζουμε ακριβώς τα ίδια γραμμάρια σε ζεστό νερό. Το σκεπάζεις με ένα πιάτο ή με ό,τι θέλεις και το αφήνεις εκεί για 10 λεπτά.
και θα είναι έτοιμο. Το κουσκούς μας είναι έτοιμο, κοίτα, τι ωραίο, τι τέλειο. Το μοιράζω λοιπόν στη μέση. Θα βάλω λιαστή ντομάτα, κομματάκια από λιαστές ντομάτες δηλαδή, μέσα στο κουσκούς. Θα μπουν εννοείται και τα κοτόπουλα μας από πάνω. Πολύ κοτόπουλο, εγώ το είπα. Στο πιάτο του μπάμπι θα βάλω σος guacamole. Guacamole. Και θα το ανακατέψουμε όλο. Και εγώ θα βάλω μουσταρδίτσα, γνήσια μουσταρδίτσα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ. Είναι πολύ 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 χορταστικό. Έχει σε σχετικά κομπλέ ισορροπία λιπάρα, υδατάνθρακες, πρωτεΐνη. Και τουλάχιστον είναι και γευστικό. Αυτό είναι που μετράει. Αγάπη μου, εσένα δεν σ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η γεύση? Μωρό μου, δεν κρατιέμαι. Θα αρμίσω και τέτοιο. Και δεν μείνει τίποτα. Στο air fryer το κοτόπουλο για κάποιο λόγο γίνεται πολύ ωραίο και ζουμερό. Δεν είναι ρε παιδί μου και βραστό. Είναι επιφανειαδραστικό το ψήσιμο μάλλον για μένουν μέσα τα υγρά του. Πάρα πολύ ωραίο. Για κάτσε να δοκιμάσω ρε μωρό μου. Το έχεις πια εδώ πέρα, έφαγες το μισό. Λοιπόν, η ώρα είναι 6:30. Okay, έχουμε ψιλοαργήσει. Κανονίσαμε 7 η ώρα να πάμε. Ποιος είναι? Κολλητή μου θα είναι σίγουρα. Έλα, τι σου έλεγα. Έλα και πολλά χρόνια θα ζήσεις. Σε έλεγα στο vlog. Έλεγα λοιπόν ότι θα πάμε σπίτι της κολλητής μου της Θάλιας μαζί με τον Μπάμπι και τον Μάιλο. Λοιπόν, η Θάλια έχει και εκείνη ένα σκυλάκι. Κουταβάκι, το οποίο έχει μεγαλώσει. Το έχει πάρει από κουταβάκι όπως και εμείς πήραμε τον Μάιλο από κουταβάκι κουλουπού κουλουπού. Είναι θηλυκιά και τη λένε Σκάρλετ. Σκαρλετίτσα. Εμείς πώς τη φωνάζαμε? Σταλίτσα. Εγώ μαζί με τον Μπάμπι τη λέμε Σταλίτσα. Γιατί όταν την πρωτοπήρε ήταν μια σταλίτσα. Πέρασε γυμνός από πίσω. Όχι. Πάλι καλά. Όταν λοιπόν την πρωτοπήρε ήταν μια σταλιά. Και έτσι λέω πέρα να την πει Σταλίτσα. Τέλος πάντων, την έχει ονομάσει Σκάρλετ και λένε Σκαρλετίτσα. Οπότε σήμερα θα είναι η μέρα που θα γνωριστούν τα δύο κολλητάρια. Ελπίζω Μάιλο να δώσει τον καλό σου αυτό να κάνουμε καλή εντύπωση στη Σκαρλετίτσα. Η Σκαρλετίτσα λοιπόν είναι ένα λεπτεπίλεπτο ζωάκι, μια σταλιά γλυκούλα. Και αυτό είσαι εδώ, ο Τάζ, ο Πέδρος, ο Σατανάς ο ίδιος, θα πάει και θα την αναστατώσει. Πρέπει να τη κάνουμε καλή εντύπωση. Πρέπει να τη πάρουμε και λουλούδια να τη πάμε, εντάξει Μάιλο. Πρέπει να είσαι. Να τη πάρουμε ένα κόκκαλο, λέει. Ναι, πρέπει να είσαι καλό παιδάκι όμως. Εντάξει. Αγκούρια. Και fingers crossed να πάνε καλά και να μην φάει ο Μάιλ όλο το σπίτι της Θάλιας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μου άγχος. Φύγαμε. Ο Μάιλο, ποιος είναι εδώ? Ποιος είναι εδώ? Θα γνωρίσεις τώρα. Πάμε. Να είσαι ένας κύριος, Μάιλο. Να είσαι ένας κύριος, σου παρακαλώ. Σκάρλετ! Γεια! Έλα πιο εδώ. Ποιος είναι εδώ? Τι κάνεις, Σκαρλετίτσα μου? Ποιος είναι, Μάιλο? Μάιλο! Έλα, δίψασες, αλλά έλα να πεις γεια στη φίλη σου, τώρα που γνωριστήκατε. Τι είναι, Σκαρλετίτσα μου? Γεια σας, κόσμε. Μάιλο. Μπράβο. Α, τώρα δεν με ενδιαφέρει, λέει. Τώρα με ενδιαφέρει πιο πολύ τι υπάρχει μέσα στο αυτό. Επιτέλους, παίζουμε. Θα φτιάξουμε καφέ και η Θάλια έκανε το λάθος να μου ζητήσει να διαλέξω κούπα. Και μπορώ να κάτσω εδώ 10 λεπτά μέχρι να διαλέξω κούπα. Ναι, διάλεξα. Ωραία. Βασική προϋπόθεση είναι να τις δεις πρώτα απ' όλα. Το Σιλβέστερ πάρε. Έχουμε το Σιλβέστερ. Α, ξέρω ποια θα πάρω, ρε. Θα πάρω αυτή εδώ, τη Χάρι Πότερ. Έχει την ιδιαιτερότητα που ξέρω, ε. Ναι, απλά έχει λίγο χαλάσει. Δεν πειράζει, όταν ζεσταίνει αλλάζει χρώμα. Αυτή είναι εδώ πέρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίστα. Παίζουνε τα παιδιά. Τα κορίτσια και τα αγόρια παίζουν εδώ. Κοίτα ένα τρίχωμα. Χρυσό τρίχωμα έχει. Τώρα αυτό είναι λαμπραντόρ, είναι κουκόνι, είναι... Ένας θεός ξέρει. Εγώ το λέω λαμπραντόρ είναι τα σιώμα. Τι σου λέει μωρέ η μαμά σου? Τι σου λέει η μανουλίτσα σου? Εδώ δεν υπήρχε το... Ήταν ολομαύρο, ναι. Το Πατρόνους και τώρα φαίνεται το Χάρι Πότερ. Και εδώ ήταν ολομαύρο και εμφανίζεται το Χάρι Πότερ με το τοπίο. Ωραίο. Εγώ της το πήρα δώρο. Και κουνάει ωραία ο μπακλαβάς. Έχει γίνει ένα μοσχάρι. Ολόκληρο. Το μοσχάρι μου να μην μου το βάζετε στο στόμα σας. Λέει και όλη τη φάση.
Ακριβώς όμως. Ω, παγλαμά. Αυτής πλέει το πόδι του. Σε παρακαλώ, συγχωρήσέ με. Ω, πριγκιπέσσα μου. Μόλις ήρθαμε σπίτι, νιώθω ζαμπόν. Μια κυριολεκτική φέτα ζαμπόν νιώθω αυτή τη στιγμή. Ευτυχώς, ο Μάιλο εκτονώθηκε. Κουράστηκε αρκετά. Η σκαραλιτίτσα δεν ήταν και πολύ δεκτική μαζί του η γλυκούλα. Αλλά δεν πειράζει, θα συνηθίσουμε. Μας έχει βγει όλη η κούραση της εβδομάδας. Οπότε θα πάω στο βραδινό μου εγώ και θα φάω ένα απλό basic γιαούρτι. Κανονικά, εγώ είχα σχεδιάσει για σήμερα το βράδυ να φάω το γιαουρτάκι με το μελάκι μου, να πιω το τσαγάκι μου, το βέδνο, να φτιάξω καρότο αλατισμένο, έτσι να σας τα δείξω όλα ωραία, αλλά παιδιά δεν έχω δύναμη για τίποτα από αυτά αυτή τη στιγμή. Θέλω να φάω το γιαούρτι μου και να πάω για ύπνο. Mm-hmm. Όπως καταλάβατε λοιπόν, κάπου εδώ έρχεται το τέλος του σημερινού μας βίντεο. Στο τέλος λοιπόν του βίντεο θα σας πω γενικώς να τρώτε ό,τι σας λείψει σκούλα σας, ό,τι νιώθεις εκείνη τη στιγμή. Γιατί άμα έχεις στερήσει από τον οργανισμό σου πολύ καιρό κάτι συγκεκριμένο το οποίο το θες απεγνωσμένα, θα στο γυρίσει μπούμεραν ο οργανισμό σου. Οπότε καλύτερα να το φας σε μικρή ποσότητα και να τελειώσει εκεί πέρα η υπόθεση, παρά να μείνει αποθυμένο ο ίδιο τον οργανισμό και μετά να έχεις άλλα θέματα. Αυτά λοιπόν παιδιά από μένα για σας σήμερα. Αφού είναι το σημερινό μας βλογκάκι Παύλα What I Eat in a Day, θα σου πω πριν φύγεις από το κανάλι μας να κάνεις ένα subscribe προφανώς στο κανάλι μας. Μέχρι την επόμενη φορά να μην ξεχάσεις να κάνεις αυτό που αρέσει σένα και μόνο σένα. Εγώ θα τελειώσω το γιαούρτι μου και εμείς θα ξαναπούμε πολύ 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 σύντομα. Φιλάκια!